Ζήτησα να έχω μια μικρή παρένθεση μέχρι ότου έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι στη γραμμή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ίσως να θέλει να σχολιάσει κάτι περί αυτού. Καλημέρα σας, κύριε Δένδια. Καλημέρα στους ακροατές σας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι. Καλά τα είπατε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα θέμα στο οποίο εκ του μειόντος δείξαμε ότι υπάρχουν ρατσιστικά και ξενοφοβικά στοιχεία στην κοινωνία μας. Το είπατε πολύ ωραία. Δείξαμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία, από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που βγήκαν μετά από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, δεν υπάρχουν. Κοιτάτε, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό τον κύκλο και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με αυτοπεποίθηση, ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους που σέβονται τους νόμους του ελληνικού κράτους και προσφέρουν στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε μια κλειστή, φοβική κοινωνία. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα εμείς. Ποτέ δεν υπήρξε ο ελληνισμός αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα, αγαπητέ κύριε Δένδια, δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν την άνοιξη του 18 όπως υποστηρίζει η κυρία Μπακογιάννη, θα γίνουν καλοκαίρι όπως κάποιοι υποστηρίζουν, ή αν θα πάει η κυβέρνηση μέχρι τέλους αυτή την διαδρομή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχει ανθρωποφαγία, πολιτική ανθρωποφαγία εννοώ. Ένα κλίμα το οποίο δεν συνάδει με τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τελείως διαφορετικό. Λέτε και ο πολιτικός κόσμος, λέτε και το πολιτικό μας δυναμικό, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν που απέχει παρασάγκες από αυτό που καθημερινά βιώνουμε οι υπόλοιποι. Διάβαζα νωρίτερα ότι πέρσι η μισθοδοσία μας, τα εισοδήματα των Ελλήνων ήταν 2,5 δισεκατομμύρια λιγότερα. Για παράδειγμα. Yeah. Και αντί να μιλάμε για αυτό, ασχολούμαστε με τον Αμύρ, με τη σημαία, με το τι συζητιέται μεταξύ βουλευτών σε διάφορες εκδηλώσεις κλπ. Πόσο νομίζετε ότι θα αντέξει η κοινωνία αυτή τη συζήτηση? Θα σας πω το εξής. Ενώ είναι έτσι, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να ισοκαταμερίσουμε την ευθύνη. Δηλαδή, εδώ, όπως είπατε, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα? Η σημερινή οικονομική κατάσταση στην κοινωνία και η καθημερινότητα του πολίτη. Ποιος τη διαχειρίζεται αυτήν? Ποιος έχει τη συνταγματική ευθύνη? Η κυβέρνηση. Ποιος όμως συγχρόνως θέλει να μην το συζητάμε αυτό? Γιατί εκεί δεν τα έχει καταφέρει καλά. Πάλι η κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν? Καταφεύγει στην ανθρωποφαγία. Δημιουργεί θέματα, σηκώνει ζητήματα, παριστάνει τον Αρχάγγελο και η ελληνική κοινωνία συζητάει και μάλιστα με τρόπο όχι ήρεμο και αποστασιοποιημένο όπως πρέπει, θέματα που εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να συζητιώνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο. Εμένα με στενοχώρησε η εικόνα του Πρωθυπουργού στη Βουλή προχθές, με στενοχώρησε ο τρόπος που μίλησε, με στενοχώρησε ο τρόπος που φέστηκε. Δεν είναι αυτό μια ευρωπαϊκή χώρα. Εν τούτης, ενώ πήγατε να στριμώξετε με την συζήτηση που προκάλεσε ο πρόεδρός σας, τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν στιγμές που βγήκατε απολογούμενοι. Με συγχωρείτε, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Στα μεν ουσία τη συζήτηση, ο κύριος Μητσοτάκης απέδειξε περίτρανα ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας και ανομίας στην Ελλάδα. Και οι αριθμοί που έφερε ο πρωθυπουργός της απεδείχθη ότι είναι τελείως ψευδής. Τελείως ψευδής. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να λέει τα ανάποδα αυτό που ισχύουν. Έλεγε μείωση 67%, η πραγματικότητα ήταν αύξηση 77%. Έλεγε μείωση 10%, η πραγματικότητα ήταν αύξηση 20%. Σε όλους τους δείκτες εγκληματικότητας, με εξαίρεση έναν μόνο, τις ανθρωποκτονίες, που συνέχισε μια τάση που όμως είχε ήδη ξεκινήσει από τη δική μας κυβέρνηση το 12, 13, 14. Σε όλους τους άλλους δείκτες υπάρχει εκρηκτική αύξηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν ο Πρωθυπουργός θέτει ερωτήσεις άλλης μορφής, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει. Αυτό δεν είναι απολογία. Είναι απάντηση. Και καλά έκανε και απάντησε. Εν τούτης, αυτό το οποίο εισέπραξε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης είναι ότι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή το έχει το επικοινωνιακό, να πάει τη συζήτηση αλλού. Αυτό το κάνει πάντα, αλλά ξέρετε, αυτό είναι καλό. Για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η κυβέρνηση, ενδεχομένως να είναι όχι απλά καλό, να είναι ενδεχομένως αναγκαίο κακό, αλλά να είναι αναγκαίο. Να σας πω την αλήθεια. Αν σκοπός μας είναι στην πολιτική να εξαπατάμε την ελληνική κοινωνία, να συζητάμε άλλα από τα προβλήματά της, να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα ή στην κερκίδα και να νομίζουμε ότι έτσι μπορούμε να μακροημερεύσουμε και η Ελλάδα να πάει μπροστά, τότε πράγματι ο κύριος Τσίπρας είναι πρωταθλητής.
ο καλύτερος από όλους. Εάν όμως θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή διακυβέρνηση, να επιλύονται προβλήματα, να πάμε τον τόπο μπροστά, έτσι δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Έτσι ο κύριος Τσίπρας δείχνει το πιο ξεκάθαρο πράγμα, πως εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία και υφύρπασε την ψήφο της δύο φορές τουλάχιστον στο παρελθόν και φαντάζομαι προσπαθεί να το κάνει και τρίτη, αν και δεν βλέπω από τις δημοσκοπήσεις να το καταφέρνει καθόλου καλά αυτή τη φορά. Πάντως η εικόνα και η διαφορά όχι τόσο πολύ, αλλά η εικόνα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και γενικότερα στο κλίμα εκεί έξω έχει αλλάξει κάπως, κύριε Δένδια, δεν μπορείτε να το παραβλέψετε φαντάζομαι αυτό. Δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν έχει μεγάλο αποτύπωμα, αλλά διάβασα μια... Ο Μητσοτάκης προηγείται ναι. με 10-15 μονάδες, δεν θυμάμαι, έχω πάψει να μετράω κιόλα. Στην πρόθεση ψήφου πάλι πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Εντάξει, τι έχει αλλάξει. Έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην εξαφανιστεί τελείως από το πολιτικό σκηνικό. Εάν αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά ως πόλος, αν δημιουργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει πορεία ανάλογη ίσως με αυτή που είχε ανακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα κάνω μια χρονική υπέρβαση, γιατί αν βάλουμε τα πράγματα με βάση έτσι την εικόνα που έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις, κάποια στιγμή θα γίνουν οι εκλογές, θα βγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη θα είναι, συνεργασία θα έχει, όπως και να έχει το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εμείς προς τα αυτοδύναμη θα προτιμούσαμε. Ωραία. Εντάξει. Εσείς μπορείτε να προτιμήσετε, να δούμε ο κόσμος τι θα πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αγαπητέ μου κύριε Δένδια, κύριε Υπουργέ, κάνει το εξής. Δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό κράτος, έναν μηχανισμό. Απίστευτα ισχυρό μέσα στην δημόσια διοίκηση, τον οποίο μηχανισμό και την οποία δημόσια διοίκηση θα βρείτε μπροστά σας. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα κόμμα το οποίο είναι φιλελεύθερο, όπως έτσι δηλώνει τουλάχιστον, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ακολουθούν μια πολιτική ελέγχου του κρατικού μηχανισμού και χρήσης των θεσμών και της κρατικής μηχανής για να ελεγχθεί το κράτος και η κοινωνία, αυτό είναι προφανές. Εάν τώρα αυτό θα καταφέρουν να το πετύχουν, νομίζω επειδή το έχω δει και στο παρελθόν να επιχειρείται, θα τους πρότεινα να μην βάζουν στοίχημα γι' αυτό. Γιατί το να βάζεις ανθρώπους δικούς σου σε αυτό που θεωρείς θέσεις κλειδιά, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει και δεν σημαίνει ότι δεν έχει και μηχανισμούς απαξίωσης και απόρριψης αυτού του φαινομένου. Έχουμε δει και στο παρελθόν τέτοιες προσπάθειες και στο ΠΑΣΟΚ του 81, οι οποίες τελικά το μόνο που κατέληξαν είναι να δημιουργήσουν διαφθορά και προβλήματα. Στα ζητήματα αυτά θεωρείτε ότι το στελεχειακό δυναμικό, γιατί χθες μάλιστα σκεφτόμουν επειδή γνώριζα ότι θα είστε εδώ, λέω κοίταξε να δεις τώρα τόσο καιρό, είναι 5-6 πρόσωπα τα οποία είναι μπροστά, οι οποίοι στηρίζουν με επιχειρήματα, με πάθος την πορεία, τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας. Οι άλλοι το παρακολουθούν λίγο χαλαρά, μιλώ για στελέχη του κόμματός σας. Αν θα συνέβαινε κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Τσίπρα, ξάδερφο του Πρωθυπουργού, θα είχε βουήξει ο τόπος. Εσείς τα αφήνετε λίγο χαλαρά και περνάνε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ενοχικό σύνδρομο. για να υπάρχει ενοχικό σύνδρομο, πρέπει να υπάρχει ενοχή. Πρέπει να υπάρχουν τύψεις. Ναι, λέω για το παρελθόν, αυτό λέω. Εγώ δεν πρόκειται να σας πω ότι ήμασταν άριστοι στο παρελθόν. Όχι, δεν ήμασταν. Κάναμε λάθη. Αν θέλετε, για να σας είμαι και ειλικρινής, κάναμε και σοβαρά και πολλά λάθη. Όμως θεωρούμε ότι η συνισταμένη της πορείας μας όλα αυτά τα χρόνια, από όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την παράταξη το 1974, είναι μια πορεία που αποτιμάται πολύ θετικά για την ελληνική πολιτεία, την ελληνική δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία. Ξαναλέω, με τα λάθη μας. Κατά συνέπεια, ενοχικά σύνδρομα εμείς δεν έχουμε. Όμως επίσης είμαστε ένα κόμμα που δεν ρέπει στη σκανδαλολογία, δεν του αρέσουν δολοφονίες χαρακτήρων, δεν προσωποποιεί την πολιτική και βλέπει το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας, αποτιμώντας πάρα πολύ την ανάγκη για κοινωνική ενότητα και κοινωνική συνεννόηση. Κύριε Δένδια, είστε βέβαιος ότι αυτό το οποίο περιγράφεται τώρα μπορεί να σπάσει το φράγμα του 30%, του 32%? Να σας πω. Γιατί υπάρχει ένα κοινό εκεί έξω, το οποίο εκφράζεται ή θέλει να εκφράζεται διαφορετικά. Τα κυβερνώντα, τα κόμματα εξουσίας, το κοινό αυτό το χρειάζονται. Δεν μπορούν να γυρίσουν πλάτες. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας στην πράξη θέλει να καίγονται τα εξάρχεια, αλλά ξέρει ότι εκεί μέσα υπάρχουν στοιχεία τα οποία
πρέπει να είναι σχεδόν κοντά του. Γι' αυτό και υπάρχει μια αποστασιοποιημένη έτσι, κριτική απέναντί τους. Εσείς δηλαδή τον κόσμο ο οποίος θέλει να εκφραστεί διαφορετικά στον κόσμο αυτόν γυρίζει την πλάτη και σας κατηγορούν και για ακροδεξιά παρέκκληση. Να σας πω, εμείς από τον ιδρυτή μας τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αλλά και με όλη τη σειρά των αρχηγών μας μέχρι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι η πολιτική έχει και ένα παιδευτικό χαρακτήρα, έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η κοινωνία δίνει δείγματα του πού πρέπει να πάνε τα πράγματα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πρόθεση να εξαγριώσουμε την ελληνική κοινωνία, να στρέψουμε τον ένα Έλληνα εναντίον του άλλου. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, 11 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα είμαστε όλοι και όλοι. Εάν ο ένας δεν μπορεί να βάλουμε πλάτη για τον άλλον, εάν δεν υπάρχει δίκτυο με κοινωνική συνείδηση, με κοινωνική συνύπαρξη, με διάθεση να κάνουμε όλοι μαζί κάτι καλύτερο, πού θα πάμε? Θα τρώμε τις σάρκες ο ένας του άλλου? Δεν ξέρω, από εκεί πέρα πολιτικές συμμαχίες βλέπετε, δηλαδή υπάρχει μια ζήμωση εκεί στην κέντρο αριστερά, από την κομματική φόφη γεννηματά έως τον φιλελευθερότερο, να το πω έτσι, Σταύρο Θεοδωράκη, μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο να συνιστά συνοδοιπόρο αργότερα για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς καταρχήν βλέπουμε με ενδιαφέρον το εγχείρημα της κεντροαριστεράς και θα θέλαμε να υπάρχει και σε αυτό το χώρο ένας ισχυρός πόλος, κυρίως όχι για εκλογική συνεργασία, αλλά για δημιουργία νέων ιδεών διαχείρισης της δύσκολης πορείας της χώρας προς την πρόοδο. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση με όλους. Η συνεργασία είναι άλλο πράγμα, προϋποθέτει σοβαρότητα, συναντήληψη στόχων. Αυτό είναι στενά πολιτική συζήτηση, πρέπει να τη δούμε μόνο μετά από την έκφραση της θέλησης του αφεντικού μας και πίσω το αφεντικό μας ο ελληνικός λαός. Να αποφασίσει αυτός τι θέλει να δώσει στο κάθε κόμμα και από εκεί και πέρα τα κόμματα να υλοποιήσουν τη δική του θέληση και βούληση. Έχετε επιλογή, δηλαδή, έχετε μια προτίμηση για τον χώρο αυτό? Προτίμηση δεν θα μου την πείτε, δεν θέλω... μόνοι μας. Ναι, όχι, όχι, άλλο λέω. Δεν θέλω να μου την πείτε δημοσίως, αλλά είναι κάποια πρόσωπα τα οποία θα ήταν προτιμότερο για εσάς εκεί στη Νέα Δημοκρατία να βγουν μπροστά? Δεν το προσωποποιώ. Είναι θέμα ιδεών και όχι θέμα προσώπων. Πού πρέπει να πάει τα πρόσωπα, δεν είναι και πολιτική? Δηλαδή η κυρία Γεννηματά πρεσβεύει το ίδιο με τον κύριο Θεοδωράκη, θεωρείτε? Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος πρέπει να υποδείξει τώρα σε ένα εκλογικό σώμα που θα αποφασίσει σε λίγες μέρες τις διαφορές τους. Τους ξέρω και τους δύο. Έχω συνεργαστεί και με τους δύο. Η κυρία Γεννηματά υπήρξε αναπληρώτρια υπουργός όταν ήμουν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συζητάω και ανταλλάσσω απόψεις. Όμως δεν είμαι εγώ που θα κρίνει ποιος είναι ο καλύτερος αρχηγός για την κεντροαριστερά. Θέλω από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι γενικός μιλήχιος και μετριοπαθής, να μου σχολιάσει την εξής. Είναι πολιτική γι' αυτό ανάρτηση του Παύλου Πολάκη σήμερα, χθες το βράδυ. Και τώρα, Άδωνη, μπορείς να αυτοκτονήσεις. Σε πρόδωσε και η Handelsblatt. Και αναφέρει ο Πολάκης. Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup στις Βρυξέλλες τόσο χαλαρός ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Ευκλήδη Τσακαλώτος, όπως θα πάει αυτή τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή. Όχι τόσο επειδή δεν θα βρίσκεται στο τραπέζι ο Σόιμπλε, αφού ακόμα και να ήταν δεν θα είχε σοβαρό λόγο για κριτική, δεδομένου ότι η σωτηρία της Ελλάδας φαίνεται να βρίσκεται επιτέλους σε καλό δρόμο. Το γράφει η εφημερίδα Handelsblatt, το παίρνει ο Πολάκης και λέει στον Άδωνα ότι πρόεδρος κυβέρνησης μπορεί να πάει να αυτοκτονήσει αν θέλει. Ξέρετε, το λεξιλόγιο του συγκεκριμένου υπουργού είναι θέμα που νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει μάλλον τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μην δίνουμε σημασία. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει το λεξιλόγιο. Αν δεν ήταν πολιτική η αναφορά του, ασχέτως αν είναι σχρός τρόπος. Εγώ στο πολιτικό σκέλος, τι λέει ο Πολάκης? Ότι επιτέλους ο Τσακαλώτος πάει στους Ευρωπαίους και δεν έχουμε ούτε γκρίζες αναφορές, ούτε εκβιαστικά ζητήματα ή διλήμματα. Απλά λέει τελειώστε, γιατί πάτε και τελειώνετε, καθαρίζετε. Το καλοκαίρι του 2018 ενδεχομένως κλείσει αυτός ο κύκλος. Τι απαντάτε? Κύριε Βενιέρη, να σας πάμε. Σε λίγες μέρες έρχεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή για συζήτηση και ήδη συζητήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Τα αδιέξοδα που δημιουργεί η διαχείριση των οικονομικών από αυτή την κυβέρνηση και τα εξηγήσαμε στο σχέδιο και θα τα εξηγήσουμε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, που είναι η κορυφαία συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα κάθε χρόνο. Οι Ευρωπαίοι δεν τους αρέσει. Εγώ λέω ένα πράγμα, ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης είναι φέτος 7.000 ευρώ φτωχότερος από ό,τι ήταν πέρσι. Τον περιμένουν 1,9 δισεκατομμύρια νέα μέτρα το 2018 και 5 δισεκατομμύρια νέα μέτρα το 2019.
Εάν αυτό τώρα υπάρχει κάποιος που το λέει επιτυχία, έξω από την κρίση, θρίαμβο κτλ. Κτλ. Εντάξει, πολύ ωραία. Να αλλάξουμε την έννοια των λέξεων και τότε και να λέμε την κηδεία γάμο. Όχι, κύριε, δεν ξέρετε τι λέει. Λέει αυτό που είπε προχθές ο Χουλιαράκης. Το είπαν κι άλλοι. Ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, μεν βαρύ το φορτίο, αλλά το πλήρωσε η μεσαία τάξη. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα από τον Νίκο Δέντια να μου πει το εξής. Πείτε ότι εγώ είμαι ένας πένητας, ο οποίος ζω από συσίτια, από ντολμαδάκια της φωτίου κτλ. Και μου βγαίνει ο Χουλιαράκης και λέει: εσύ μην ανησυχείς, θα έχεις διπλή μερίδα τον άλλο μήνα. Θα τα πάρω από αυτό που βγάζει 30.000 25 το χρόνο. Εγώ γιατί να χαλαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ? Μου δίνει δύο κεφτεδάκια αντί για ένα. Θα σας απαντήσω. Εάν ο σκοπός μιας μερίδας κοινωνίας είναι να την κάνουμε να ζει αιωνίως από επιδόματα, τότε μια χαρά. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει και το κάνει λαμπρά. Πολλαπλασιάζει τους φτωχούς και διώχνει όποιον έχει δυνατότητες να παράξει από αυτόν τον τόπο. Αυτό όμως δεν είναι πρόοδος. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Έτσι γινόμαστε όλοι φτωχότεροι. Ο Μητσοτάκης τι λέει? Λέει ότι εγώ στον άνεργο δεν θα δώσω επίδομα. Θα δώσω αξιοπρέπεια και ευκαιρία για δουλειά. Και από την ευκαιρία για δουλειά θα πάρει ένα καλό μισθό και δεν θα χρειάζεται το επίδομα. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση επιδομάτων, η οποία μάχεται απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να δώσει ευκαιρία στους ανθρώπους. Mm-hmm. Να τους αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία τους να διαφεντεύουν τη ζωή τους. Όχι να περιμένουν τον κύριο Τσακαλώτο κάθε Χριστούγεννα να ανακοινώσει επιδοματικές ελεημοσύνες από τα χρήματα που κατέκλεψε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ μου κύριε Δένδια, σας κατακεραυνώνει η κυβέρνηση ότι έχετε υιοθετήσει ακροδεξιά ρητορική? Εμείς? Το λέει η κυβέρνηση. Μην το λέτε. Ξέρετε, τώρα ο υπαριθμόν είναι αντίπαλος στη Χρυσή Αυγή στη χώρα, είναι γνωστός. Και τώρα η κυβέρνηση μπορεί να τη βολεύει να λέει ό,τι θέλει. Εμείς είμαστε ένα κεντρό φιλελεύθερο κόμμα. Στη Θεσσαλονίκη κάθε φορά που έρχομαι, η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έχετε τον Αδριάντο του στην παραλία για να μας το θυμίζει και αποτελείτε εσείς η Θεσσαλονίκη την πνευματική κυβωτό της ίδρυσης του κόμματός μας. Τώρα μας λένε και ακροδεξιά. Τι να πω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσει κανείς. Ο νεότερος Καραμαλής με αυτό που λέτε συμφωνεί? Εννοείται τον Κώστα ή τον Κώστα. Α, ναι, έχουμε βέβαιος... γεμίσει. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς Καραμαλή. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν και οι δύο. Απολύτως. Όπως συμφωνεί και το ρεύμα σκέψης που εκφράζεται ο Καραμαλισμός. Εμείς είμαστε ένα κεντρό, φιλελεύθερο, ριζοσπαστικό κόμμα. Και δεν διαχάρηκα που τα είπαμε. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Focus 103,6.